Ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κυρίες και κύριοι, έχει τοποθετηθεί στην Αράχοβα και εκεί θα πάμε τώρα. Συνδέομαστε αμέσως ζωντανά. Ο Θανάσης Μελτζάνης βρίσκεται με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταθά. Καλησπέρα και στους δύο. Θόμη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, ο πρώτος σταθμός φόρτισης σε όλους τους δήμους της χώρας, μαθαίνουμε εμείς, είναι τοποθετημένος ήδη και λειτουργεί εδώ στην Αράχοβα. Προφανώς μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε τους λόγους για τους οποίους οδήγησαν και την Δημοτική Αρχή να δρομολογήσει ένα τέτοιο έργο. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο να μας πει δύο λόγια. Ποια ήταν η ανάγκη, τέλος πάντων, που σας οδήγησε στο να πάρετε την απόφαση και να εγκαταστήσετε ένα τέτοιο σταθμό και τι σκέφτεστε για το μέλλον, αν θα προχωρήσετε? Καταρχήν, από τη στιγμή που είναι ο μεγαλύτερος χειμερινός προορισμός στη χώρα και ξέρουμε εδώ πέρα ότι καλώς κακώς η ηλία της χώρας έρχεται εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να μην υπάρχει ένας ταχυφορτιστής να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο πια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια και δεν υπήρχε πουθενά εκτός Αθηνών, σε κυρίως ιδιωτικά, δημοτικά δεν υπάρχουν, σε ιδιωτικά ή κάποιες ιδιωτικά πρατήρια, ας το πούμε, υπάρχουν ταχυφορτιστές. Τέτοιος μεγάλος ταχυφορτιστής δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα δημοτικός. Έχουν τοποθετηθεί μόνο στην Ελληνική Βουλή και είναι ο πρώτος που τοποθετήθηκε και εδώ πέρα εκτός Αθηνών. Είναι ένας ταχυφορτιστής όπου καλύπτει και τα Ιαπωνέζικα, αλλά καλύπτει και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και υπάρχει και ένα κομμάτι για πιο αργή φόρτιση, το οποίο είναι ο ταχυφορτιστής είναι περίπου στη μία ώρα που φορτίζουν, ο πιο αργός είναι γύρω στις δύο ώρες που φορτίζουν τα αυτοκίνητα. Για να εξηγήσουμε στην υποτιθέμενη ηλεκτρική αντλία που βρίσκεται δίπλα μας, με το μπλε ηλεκτρόδιο. Είναι για τα Ιαπωνέζικα, με το μαύρο είναι για τα υπόλοιπα. Ταχείας φόρτισης είναι αυτά. Αυτά τα δύο, ναι, και υπάρχει δίπλα το άσπρο που είναι πιο αργό, που είναι το κλασικό, δηλαδή για όλα τα οχήματα που αυτό κοστίζει πολύ λιγότερο και έχουν τοποθετήσει και αρκετοί ιδιώτες ξενοδοχεία, σε μαγαζιά. Αλλά εντάξει, αυτό αργεί πάρα πολύ. Πρέπει να πάει κάποιος να κάτσει να φάει κτλ. Υπάρχει πρόληψη ο χώρος στάθμευσης εδώ πέρα. Και εκτός των άλλων, όποιος κάθεται πάνω όταν ξεκινήσει να φορτίζει και περάσει ο χρόνος που έχει φορτίσει πάνω από μισή ώρα μετά, πληρώνει ένα, ας το πούμε, σαν πέναλτι, κάποια χρήματα τα οποία γιατί μπορεί να κρατάει για χώρο πάρκινγκ εδώ πέρα. Απλά το λέμε, ενημερώνουμε δηλαδή τον κόσμο. Το ξέρουν αυτοί φυσικά οι οποίοι έχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Απλά το λέμε έτσι για τον κόσμο να το γνωρίζει. Άρα η διαδικασία προφανώς πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα, βλέπουμε από πίσω. Έτσι ακριβώς είναι, με πιστωτική κάρτα. Πληρώνω από πίσω. Ήδη έχουν αρχίσει να φορτώνουν αυτοκίνητα, ήδη εκκίνηση. Για μας ο λόγος το κάναμε σίγουρα θα το προσβέσουμε. Αλλά και το βασικό τραπούλα είναι ένας εντός αγωγικών κράχτης, όπου κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να έρθουν εδώ πέρα και έχουν το σκέφτο πώς θα έρθουν με τα αυτοκίνητά του τα ηλεκτρικά εδώ πέρα. Μπορούν να έρθουν εδώ πέρα να τα βάλουν να φορτίσουν, να πιούν μέχρι μία ώρα αυτή, να πιούν τον καφέ τους, μέχρι να φορτίσουν και αρθούν το πάνω να το παρκάρουν κάπου αλλού και να συνεχίσουν τη διαμονή τους στην Αράχοβα και εδώ πέρα στην ευρύτερη περιοχή, στο Δίστομο, στην Αντίκυρα και πάει λέγοντας. Αν η πρόθεσή σας είναι να συνεχίσετε ένα τέτοιο σχέδιο αντίστοιχο στις υπόλοιπες κοινότητες, δημοτικές ενότητες του Δήμου σας ή μέσα στην Αράχοβα σε άλλο σημείο, ένα δεύτερο σταθμό φόρτισης? Καταρχήν τώρα με το πρόγραμμα Τρίτσι υπάρχει λεγόμενη ηλεκτροκίνηση όπου θα δοθούν στους Δήμους ηλεκτρικά αυτοφορτηγά, λεωφορεία κτλ. Όπου εκεί προβλέπονται και αντίστοιχοι φορτιστές. Δεν είναι στο μέγεθος που είναι ο δικός μας ο φορτιστής, όσο μεγάλοι, είναι πιο μικροί οι φορτιστές. Αλλά προβλέπονται και αυτοί να μπουν και έχουν προβλέψει ήδη να βάλουμε στο Δίστομο και στην Αντίκυρα να υπάρχουν αντίστοιχοι φορτιστές για τα αυτοκίνητα δημοτικά όμως. Εδώ πέρα θα δούμε την κίνηση που υπάρχει. Και αν δούμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ναι, έχουμε σκοπό να τοποθετήσουμε και αν το έχει φορτιστεί. Είπατε λίγο πριν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν χρήση του συγκεκριμένου σταθμού φόρτισης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο, πώς βλέπετε τα πράγματα τουριστικά στο Δήμο σας, είτε αφορά στην Αράχοβα, είτε στο παραλιακό σας μέτωπο, την Αντίκυρα και τις άλλες περιοχές εκεί. Καταρχήν, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι δεν θα μετακινηθεί, βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλη κίνηση φέτος και στην Αράχοβα. Γιατί πάρα πολλοί που είναι τα σπίτια τους όλο το χειμώνα δεν ήρθαν να τα δουν και τώρα το Μάιο μήνα εδώ, τα δύο Σαββατοκύριακα αυτά, σφίζει από κόσμο η περιοχή εδώ πέρα. Φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει να κάνει με τις παραλίες του Αγίου Νικολάου, της παραλίας του Στόμου, του Αγίου Συντόρου, της Αντίκυρας, όπου είναι για τη βιωτεία εδώ πέρα είναι
μεγαλύτερη έξοδος, μεγαλύτερη παραλία και πιο οργανωμένες παραλίες που υπάρχουν, που έχουμε γαλάζιες σημαίες στις παραλίες δικές μας και ο κόσμος προτιμάει. Και από ό,τι βλέπουμε δεν είναι μόνο ο ντόπιος πληθυσμός, έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι εκτός περιοχής, που έρχεται εδώ πέρα κάτι διακοπές, που μπορεί να μείνει στο δίστομο και να πηγαίνει για μπάνιο μετά στην παραλία, ή να μείνει στην Αράχοβα, ή να μείνει στο Στήρι ακόμη, που έχουμε και εξοδοχειακές μας εκεί, και συνδυάζει μια βόλτα που μπορεί να πάει στον Νέο Σουλουκά, να έρθει να δει το μουσείο ναζισμού του Ιστόμου, να κάνει δηλαδή τις διακοπές εδώ πέρα, να έρθει να δει την Αράχοβα, να πάει στο αεροδρομικό, είναι δίπλα η Δελφή. Όλο αυτό λοιπόν εδώ πέρα που υπάρχει, μπορεί κάποιος να έρθει να μείνει και βλέπω ότι έχουν αρχίσει και το προτιμούν άνθρωποι να κάνουν διακοπές εδώ πέρα το καλοκαίρι από το να πάνε σε ένα νησί. Όπου εντάξει, δεν είναι μακριά και από την Αθήνα και λόγω της πανδημίας κάποιοι έχουν το φόβο να ταξιδέψουν είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο. Άρα η πρόσκληση για τη Θόμη την Παλιού μπορεί να είναι ανοιχτή ακόμη και με ηλεκτρικό αυτοκίνητο πια. Έτσι δεν είναι φόβος. Είναι σπρόδεξτη να έρθει ό,τι θέλει δηλαδή. Και πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε ρεπορτάζ από το χιονοτροπικό κέντρο του Παρνασσού, αν θυμάσαι καλά. Ναι, 25-26 Μαΐου, μπορεί να χιόνι πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο. Το θυμάμαι σαν τώρα θαλάσσι. Ελπίζω να μην το ξαναγάλουμε πάλι φέτος. Είναι καύσωνα. Εντάξει, είναι λίγο δροσούλα εδώ πέρα. Αλλά μπορούμε εδώ πέρα, έχω πει, είμαστε ένας δήμος ο οποίος τον θεωρώ ευλογημένο. Μπορείς μέσα σε 20 λεπτά να είσαι από την κορυφή του στον Παρνασσό να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Αυτό και να είναι οργανωμένα όλα αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα και είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Να είναι συγκεντρωμένα τόσα πράγματα με αυτή την ποιότητα και τις παροχές στον κόσμο. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Δημάρχο για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά σε όλη τη χώρα το πρόβλημα στην ηλεκτροκίνηση είναι αυτό, η έλλειψη υποδομών για τους ανθρώπους που διαθέτουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο βήμα για την περιοχή. Έτσι να συνεχίσει ο Δήμαρχος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Θανάση, για την ζωντανή αυτή σύνδεση.